είμαι σίγουρο ότι απορείτε όλοι τι δουλειά έχει ένα μπουζούκι στη σκηνή. Και θα σας πω, αλλά θα ζητήσω πρώτα μία χάρη. Θέλω να σκεφτείτε τη λέξη μπουζούκι και να κρατήσετε την πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό. Και θα σας ζητήσω αργότερα να τη θυμηθείτε. Το 1990 περίπου ξεκίνησε μια συναρπαστική ιστορία τεχνολογίας και είναι συναρπαστική εν μέρη, γιατί αυτή μας επιτρέπει σήμερα να μας βλέπουν όλος ο κόσμος στα σπίτια του και αύριο να μας βλέπουν μέσα από το YouTube. Και μιλάει για το ψηφιακό βίντεο. Εγώ την εποχή εκείνη ήμουνα στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια στη Νέα Υόρκη, στην αρχή ω φοιτητή και μετά ω καθηγητή, και έτσι συμμετείχα στην ανάπτυξή τη. Την, την εποχή εκείνη η τηλεόραση ήταν αναλογική. Μια ψηφιακή κάμερα για το βίντεο τη εποχή εκείνη παράγει 120 Mbit το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ένα τεράστιο όγκο δεδομένων για να αποθηκευτεί ή να, να μεταφερθεί. Σκεφτείτε ότι και σήμερα, 25 χρόνια μετά, στα σπίτια μα, με το DSL, έχουμε μερικά megabit το δευτερόλεπτο. Το 1992, για πρώτη φορά, φτιάχτηκε ένα σύστημα το οποίο επέτρεπε να συμπιεστούν τα δεδομένα του βίντεο για πάνω από 100 φορέ. Στην αρχή χρησιμοποιώντα ειδικά τσιπάκια και αργότερα με λογισμικό. Το όνομα της τεχνολογίας αυτής ήταν MPEG, από τα αρχικά της ομάδας που τη δημιούργησε, Motion Pictures Experts Group. Η τεχνολογία αυτή παρήγαγε μια οικογένεια από συμπιεστές, όπου κάθε γενιά βελτίωνε την προηγούμενη της. Στην αρχή ξεκινήσαμε να μπορούμε να βάλουμε μια ταινία στα λεγόμενα Video CD, τη εποχή εκείνη, που είχαν ποιότητα κάπω σαν VHS. Μετά πήγαμε στα DVD, όπου είχαμε ποιότητα τηλεοπτική. Και μετά πήγαμε στο Blu-ray, το οποίο έχει ποιότητα υψηλή ευκρίνεια. Παράλληλα, όλη η τηλεόραση πια μετατράπηκε από αναλογική σε ψηφιακή. Αλλά το μεγάλο άλμα έγινε περίπου μία δεκαετία πριν, όπου συνέβη το εξή. Απ' τη μία μεριά, οι συμπιεστέ μειώνανε τον όγκο των δεδομένων που χρειάζεται για το βίντεο, ενώ παράλληλα η ταχύτητα σύνδεση στο ίντερνετ στα σπίτια μα αυξανόταν. Κάποια στιγμή αυτά τα δύο συναντηθήκανε και έγινε κάτι μαγικό για πρώτη φορά ήταν δυνατόν να μεταδίδουμε μία ταινία μέσα από το ίντερνετ και να τη βλέπουμε στο σπίτι μας με υψηλή ποιότητα. Προσέξτε, όχι να την κατεβάσουμε και να τη δούμε μετά, αλλά να τη βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο όπως μεταφερόταν. Ε, αυτό άλλαξε τα πάντα. Το DVD και τα Blu-ray πεθάνανε, τα Video Club κλείσανε και έτσι ξεκινήσανε εταιρείε όπως η Netflix, η υπηρεσία του Amazon Prime Video, του iTunes, της Apple, που επιτρέπουν είτε να αγοράζουμε ταινίε ή σειρέ, είτε να τι νοικιάζουμε, είτε να αγοράζουμε συνδρομέ, όπου μπορούμε να βλέπουμε τα πάντα. Αλλά δεν άλλαξε μόνο το βίντεο τη διασκέδαση, άλλαξε επίση και το βίντεο των επικοινωνιών. Το 2005, εγώ έφυγα από τον ακαδημαϊκό χώρο και ξεκίνησα μια εταιρεία, τη Video, η οποία έφτιαξε καινοτομικά συστήματα τηλεδιάσκεψη με βίντεο, για πολλαπλού χρήστε πολύ υψηλή ποιότητα. Εμεί το έχουμε φτιάξει το σύστημα αυτό για εταιρείε, αλλά πλέον σήμερα έχουμε όλοι πρόσβαση σε αντίστοιχε υπηρεσίε και μάλιστα δωρεάν και στα κινητά μα. Με εφαρμογέ όπω το Skype, το FaceTime ή το Google Hangouts. Μάλιστα, η Google ήταν πελάτη τη εταιρεία μα και το Hangouts είναι βασισμένο στην ε, τεχνολογία μα. Σήμερα λοιπόν μπορεί να βρισκόμαστε οπουδήποτε σε αυτόν εδώ τον χώρο και να κάνουμε κλίσεις με βίντεο με την οικογένειά μα ή με του συνεργάτε μα. Λοιπόν, πώ κατάφερε η συμπίεση βίντεο να κάνει τόσε μεγάλε αλλαγέ σε σχετικά τόσο μικρό διάστημα, στην ουσία σε 10-15 χρόνια. Αυτό είναι σχετικά εύκολο με, την, με το λογισμικό και τα ηλεκτρονικά, γιατί τέτοιε καινοτομίε μπορεί να συνδυαστούν μαζί σε μια εφαρμογή. Αλλά τα συστικά τη επιτυχία για μια τεχνολογία είναι δύο. Το πρώτο έχει να κάνει με την αφορμογή και το περιβάλλον που αναπτύσσεται. Δεν είναι τυχαίο ότι το Netflix δημιουργήθηκε στην Αμερική. Η Αμερική έχει μια τεράστια βιομηχανία τηλεόραση. Στη δε, μάλιστα, τηλεοπτική παραγωγή ή κινηματογραφική παραγωγή είναι κορυφαία στον κόσμο. Συνεπώ, η τεχνολογία ήρθε να εξυπηρετήσει μια βιομηχανία που ήταν ήδη ακμάζουσα, την οποία φυσικά άλλαξε εξ ολοκλήρου. Το δεύτερο συστατικό τη επιτυχία για μια τεχνολογία είναι τα χρήματα. Στην Αμερική καταλάβανε πολύ νωρί τη σημασία αυτή και από το 40 και μετά δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα, το λεγόμενο venture capital, το οποίο στόχο είχε να δημιουργεί και να εξελίσσει τέτοιες εταιρείε. Το Google και η Facebook είναι αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Το ερώτημα είναι, σε αυτό το περιβάλλον, ποια είναι η θέση της Ελλάδας. Τι μπορεί να κάνει μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων σε ένα τέτοιο κόσμο, ο οποίος προχωράει προς αυξημένη εξειδίκευση συνεχώ. Το καλό είναι ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι του παγκόσμιου γίγνεσθε και αυτό το μοντέλο έχει εφαρμοστεί ήδη και εδώ. Όλοι γνωρίζουμε περιπτώσει όπω την TaxiBit, για παράδειγμα, έτσι, που έχει αλλάξει πάρα πολύ το χώρο των ε, μεταφορών. Μάλιστα, την τελευταία χρονιά δημιουργήθηκαν έξι καινούργια επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα με στήριξη από το European Investment Fund, που είναι κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα σε ένα από αυτά που λέγεται Big Pie συμμετέχω και, και, εγώ. Στα πανεπιστήμια, ήδη δειλά-δειλά, οι καθηγητέ και οι φοιτητέ συζητάνε για startups. Έτσι, και συνεπώς θεωρώ ότι ήδη έχουν γίνει, έχουμε και παραδείγματα καλά, αλλά σίγουρα έχουν γίνει πολύ σωστά αρχικά βήματα. Αλλά το θέμα δεν είναι απλώ να προλάβουμε του άλλου. Έτσι, δεν είναι να του αντιγράψουμε. Πρέπει να βρούμε τη δική μα μοναδική θέση στον κόσμο. Και εδώ νομίζω ότι δεν πάμε καλά. Και δεν πάμε καλά για πάρα πολύ καιρό. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με ταυτότητα δεν έχουμε δείξει αποτελεσματικότητα. Και θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ κραυγαλαίο. Κατά τη γνώμη μου, δύο είναι οι μεγάλες, τα μεγάλα διανοητικά επιτεύγματα της Ελλάδας στον 20 ου αιώνα. Το πρώτο είναι η ποίηση. Και το δεύτερο είναι η λαϊκή μουσική. Στην ποίηση πήραμε τα δύο Νόμπελ και συνεπώ όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της. Στη λαϊκή μουσική όμω, να σα ζητήσω να θυμηθείτε την εικόνα που σα ζήτησα να σκεφτείτε στην αρχή, όταν σα είπα να σκεφτείτε τη λέξη μπουζούκι. Τι σκεφτήκατε. <laughs> Έχω την αίσθηση ότι η εικόνα θα ήταν πολύ διαφορετική αν είχα πει τη λέξη σαξόφωνο. Είχα πει τη λέξη βιολί. Έτσι. Κι όμω η, η λαϊκή μουσική έχει κάνει τεράστια πρωτοπορία και θέλω να το εξηγήσω. Καταρχήν, πήρε την παράδοση τη Ανατολική μουσική βασισμένη στα μακάμια, τι ιδιαίτερε κλίμακε τη τουρκική και περσική μουσική παράδοση και τα προσάρμοσε σε όργανα που ακολουθούν τη δική μουσική παράδοση. Με τη συγκερασμένη κλίμακα, αυτή που χρησιμοποιεί το πιάνο και η κιθάρα. και πάνω στην οποία έχει γραφτεί όλη η δική μουσική από τον Μπαχ μέχρι τη Lady Gaga. Και το έκανα αυτό με ένα καινούριο στην ουσία όργανο, τον Μπουζούκι, και το μικρό του αδερφάκι, τον Μπαγλαμά. Δημιούργησε λοιπόν μια καινούρια μουσική, συνδυάζοντα την παράδοση της ανατολικής μουσικής και της δυτικής. Και το έκανε αυτό εφευρίσκοντας νέες λύσεις από πλευράς, μελωδίας και αρμονία, που δεν υπήρχαν πριν, ήταν καινοτομικέ. Και θέλω να σα το δείξω. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια κλίμακα. Είναι μια σειρά από 7 νότες με κάποιο συνδυασμό βιέσεων και υφέσεων. Ας πάρουμε τη Sol minore. Αυτή η κλίμακα υπάρχει και στην δυτική μουσική παράδοση, φυσικά και στη λαϊκή μουσική. Θα σας παίξω μια μελωδία ε, κλασικής μουσικής για να θυμηθείτε πώς ακούγεται. Φαντάζομαι το αναγνωρίσατε, είναι το «Für Elise» του Μπετόβεν. Γράφτηκε το 1810. Προφανώς, όχι για μπουζούκι. Θα σας παίξω τώρα ένα ελληνικό κομμάτι. Τώρα γνωρίσατε, είναι η Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη, γράφτη το 1935. Ο Βαμβακάρης είναι ο πατέρας της μουσικής αυτής. Προφανώς έχει τελείως διαφορετικό στυλ και στο γράψιμο σαν μουσική και σαν παίξιμο. Αυτό το κομμάτι έχει γραφτεί για μπουζούκι. Αλλά η κλίμακα πάνω στην οποία γράφτηκε είναι η ίδια. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τη διαφορά. Θα πάρω την ίδια κλίμακα και θα την ξεκινήσω πάλι νότα. Αυτή είναι η σολ. Θα ξεκινήσω από ρε. <Κι> Αυτή η κλίμακα λέγεται χιτζάζ. Δεν υπάρχει στη δυτική μουσική παράδοση. Ας ακούσουμε κάτι. Αυτό ήταν το νύχτο σε χωρί φεγγάρι του Απόστολου Καλδάρα, το οποίο γράφτηκε το 1947. Προσέξτε πώ η δομή τη κλίμακα δημιουργεί μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, δε αυτό το κλείσιμο, που είναι πολύ χαρακτηριστικό στη δικιά μας μουσική, έτσι, δεν υπάρχει στη δυτική. Τώρα μπορούμε να πάρουμε την ίδια κλίμακα και θα κάνω δύο αλλαγέ στι δύο τελευταίε νότε. Αυτή η κλίμακα λέγεται Χιτζασκιάρ. Επίσης δεν υπάρχει την δυτική μουσική. Ας ακούσουμε κάτι. Αυτή ήταν η Μισελού, η οποία έγινε διάσημη όταν ε, παίχτηκε στην ταινία Pulp Fiction από μια ε, εκτέλεσή της από το Dick Dale του 1962. Το κομμάτι όμως είναι παραδοσιακό ελληνικό και η πρώτη χωράφηση του πάει πίσω το 1920. Βλέπετε πώς η δυναμική της κλίμακας έτσι κάνει το κομμάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μαθηματικά, μπορούμε να δημιουργήσουμε 266 κλίμακες με 7 νότες. Η λαϊκή μουσική παράδοση, οι μουσικοί ίδιοι, επιλέξαν 15 από αυτές που έχουν μουσικό ενδιαφέρον και φτιάξαν αριστουργήματα. Η κλασική μουσική χρησιμοποιεί τρεις μόνο. Τη ματζόρε, τη μινόρε, την μορφή της, τη μελωδική και την αρμονική. Η καινοτομία είναι θέμα κουλτούρα. Και το να αναγνωρίσουμε κάτι που έχει αξία είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να χτίσουμε αξία πάνω του, και να το καλλιεργήσουμε. Στην Ελλάδα, την μουσική αυτή δεν τη δώσαμε την, την, την αξία που θα της έπρεπε. Και νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να την προωθήσουμε όπω για παράδειγμα στην Αμερική. Στην Αμερική, η jazz, που είχε επίση ταπεινέ ρίζε, στηρίχθηκε και καλλιτεχνικά, αλλά και ακαδημαϊκά. Και έγινε μια παγκόσμια μουσική. Εμεί θεωρήσαμε την μουσική αυτή σαν μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Την οποία κρατήσαμε κρυμμένη στα ενδότερα. Παρόλο το Όσκαρ που πήρε ο Χατζηδάκης το 1960, έτσι με τον Ποτέ την Κυριακή, το οποίο έγινε γνωστό σε όλη την Ιφίλιο. Χειρότερο, δεν χτίσαμε πάνω σε αυτή τη μουσική. Στην κλασική μουσική ο Μότσαρντ βασίστηκε στο Χάιν. Ο Μπετόβεν στο Μότσαρντ, ο Μπράμ στον Μπετόβεν. Το ίδιο έγινε και στη τζαζ. Εμεί. Εμείς θεωρήσαμε τους προτεργάτες της μουσικής αυτής σαν ιερά τοτεμ, και απλά τους κοιτάμε και δεν τους ακουμπάμε. Θα πω και πάλι λοιπόν ότι η καινοτομία είναι θέμα κουλτούρας και στην ε, η δυνατότητά μας να αναγνωρίσουμε κάτι που έχει αξία, να το καλλιεργήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτό, αυτή είναι η ουσία και η καρδιά της αποτελεσματικής δημιουργίας. Είτε μιλάμε για software, είτε μιλάμε για τέχνη, για μουσική. Και είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε σε όλε τι δραστηριότητέ μα. Νομίζω οι μεγάλε επιτυχίε δεν θα έρθουν αντιγράφοντα στη Silicon Valley ή αντιγράφοντα στη Tin Pan Alley. Θα έρθουν όταν δημιουργήσουμε τη δική μα ταυτότητα και όταν ευθυγραμμίσουμε το παρελθόν που κληρονομήσαμε, το παρόν που ζούμε και το μέλλον που θέλουμε και όταν όλοι, όλοι μαζί, οι λίγοι που είμαστε, αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί και να χτίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.